Μαγαζάκι, Νικόλα μου. Το μαγαζάκι σκέφτομαι που δεν πρόκειται να το ξαναδώ. Σ' αφήνω τώρα γιατί ήρθε ένα παιδί η Ματίνα. Ελένα. Τι είναι αυτά τα μαύρα μαντάτα που άκουσα, Ελένη μου. Τι κακό μας βρήκε. Ματίνα, φοβάμαι ότι δεν θα ζήσω εδώ το γάμο σου. Όχι ότι θα τον έβλεπα αν ζούσα, βέβαια. Μίλησε για πράγματα, Ελένη μου. Ποιο σου ότι δεν θα ζήσει. Κανείς όταν θα μου το πούνε είναι κανονισμένο. Όχι, Ελένη μου. Ο καλός Θεός δεν θα σε αφήσει να χαθείς. Δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα αυτός ο καταπληκτικός γιατρός που μου είπαν τα παιδιά. Αλλά δεν μου είπαν αν είναι παντρεμένος. Γιατί άμα δεν είναι, έχω κάποια ελπίδα. Πόσο είναι αυτός γιατρός, Ματίνα, αλλά τόσο έχεις και την ελπίδα. Τι λες? Τίποτα, είναι το παραμιλητό του Τακαμούριου, δεν ξέρω τι λέω πια. Δεσποινή Πατρινάκη, μην κουράζεται από την ασθενή, παρακαλώ. Δεν την κουράζω. Πώς, εγώ μόνο που σας βλέπω κουράζομαι. Ελενίτσα, σου έφτιαξα φιδευάκι. Σε άλλες εποχές θα στο έφερα καπέλο, αλλά τώρα μέχρι να σε δεήσω σκέφτομαι. Δεν θέλω φίδα, Κωνσταντίνε. Δεν μπορώ να φάω γιατί δεν κατεβαίνει τίποτα από τον ισοφάκο. Κατάλαβες. Μα τι να κάνω μια γαρδούμπα, έφερες. Τι λες, Ελένη, έχεις αλλαθεί τελείως. Μόλις προλίγου έφυγε ο ιατρός μαζί με τον Μάρθο και την Νατάλα την κασόνα θεατρίνα και μου έδωσε σαφείς οδηγίες. Πρέπει να τρως μόνο μαλλιά γέλου. Να τα λούζω πρώτα. Ελένη! Τι να πω, καημένο κορίτσι. Εσύ έλεγες ασυναρτησίες και πριν. Πόσο μάλλον τώρα που έπαθες τα καμούδια.